Η πολιτιστική σύλλογη αντιμάχηση πρόοδος, Καρδάμενας ή Αργό και ο ΔΟΠΑ σας προσκαλούν στην επίσημη παρουσίαση της νέας έκδοσης του ΚΕΠΕΜ ΖΙΕΣ της ΚΟ, Αντιμάχια Καρδάμενα. Πρόκειται για τις ηχογραφήσεις του αρχείου του Σίμωνα Καρά και του ΚΕΠΕΜ με 3 CD και 72 ηχητικά κομμάτια, 2 DVD με πλούσιο υλικό, ο μουσικής και χορού. Την έκδοση θα παρουσιάσει ο Λάμπρος Λιάβας, καθηγητής εθνομουσικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα μιλήσει για την έρευνα και τη μουσική παράδοση των δύο χωριών από την πλευρά του ντόπιου ο Κυριάκος Παπούλης. Ο επιμελητής της έκδοσης, Δημήτριος Μαντζούρης, θα παρουσιάσει στοιχεία από την έρευνα και την έκδοση, ενώ θα απευθύνουν χαιρετισμούς οι πρόεδροι των συλλόγων Αντιμάχιας και Καρδιάμενας, Νίκος Τάλαρος και Γιάννης Κουβέλος. Την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση 18 Νοεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο στο Πυλί. Εν τω μεταξύ, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών έγινε καταρχήν η παρουσίαση της νέας αυτής μουσικής έκδοσης του ΚΕΠΕΜ ΖΙΕΣ της ΚΟ, Αντιμάχια Καρδάμενα. Ας δούμε αποσπάσματα από την εκδήλωση. Ωραίος σκοπός αυτός. Αυτή τη σούστα λέω, έχει χαθεί και όμως είναι γραμμένη. Μπράβο. Κομμάτια κάνω την καρδιά. Άκουε. Και την πετώ μπροστά σου. Ό,τι κομμάτι για να δεις, θα γράφει το όνομά σου. Τα μεγάλα παιδιά είναι πραγματικά θησαυροί της παράδοσης και έχουν ακόμα θυμούνται παλιά τραγούδια, παλιούς σκοπούς, έθιμα. Τους δίνουμε το κίνητρο αυτά να τα φέρουν και πάλι στην επιφάνεια, να τα ηχογραφήσουν και να τα αφήσουν σαν παρακαταθήκη στα παιδιά και κυρίως στα εγγόνια τους. Κυριολεκτικά το επαναλαμβάνω, είναι θησαυροί του λαϊκού μας πολιτισμού. Επώνυμους και ανώνυμους εργάτες της παράδοσης, τραγουδιστές, μουσικούς, χορευτές, που αυτοί φέρανε ως εμάς αυτή την μακριά αλυσίδα, γιατί μια αλυσίδα είναι η παράδοση, μια σκυτάλη που περνάει από χέρι σε χέρι. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε ακόμη ένα μεγαλύτερο χρέος και πόσο μάλλον ένας τέτοιος τόπος που έχει πολύ μεγάλη παράδοση. Ήδη από την αρχαιότητα ξέρουμε, δηλαδή, ότι στην αρχαιότητα η ΚΟΣ είχε μουσικούς αγώνες, είχε μια σπουδαία μουσική ζωή, εξίσου σημαντική με την γειτονική Ρόδο. Ήταν οι δύο πόλοι, οι δύο άξονες της μουσικής και του πολιτισμού στα Δωδεκάνησα. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι συνεχίστηκε και στην νεότερη Ελλάδα με τόσο σπουδαίες μορφές όπως και η Καραμπεσίνη. Άρα λοιπόν ένας λόγος παραπάνω να προβληματιστούμε τι γίνεται σήμερα, ποια είναι η δικιά μας θέση και συνέχεια απέναντι σε όλο αυτό το παρελθόν και να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Oh!
Μπεσλίκ.